Πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα κλίμα και διάθεση. Καθώς η ασφαλής απομάκρυνση των επισκεπτών του φαραγγιού της Νέδας σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς ήταν το θέμα που κυριάρχησε στη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας με εκπροσώπους του Δήμου Ζαχάρος, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας και του Δασαρχείου Ολυμπίας μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν σήμερα στο σημείο. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο και να δούμε τα συμπεράσματα που τυχόν προέκυψαν. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χρυσιώτη. Αυτοψία λοιπόν στο πανέμορφο φαράγγι για ένα σοβαρό ζήτημα, αυτό της ασφάλειας των επισκεπτών. Έχουμε κάτι νεότερο μετά τη σύσκεψη? Σαφέστατα και έχουμε νεότερο και μάλιστα υπήρξαν και συγκεκριμένα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά την σημερινή αυτοψία. Θεωρώ όμως σκόπο μου, κύριε Κριετσιώτη, και προς ενημέρωση και για την καλύτερη ενημέρωση των τηλεθεατών σας, να σας αναφέρω τους λόγους για τους οποίους, οι λόγοι για τους οποίους οδηγηθήκαμε σήμερα σε αυτή την άτυπη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο σημείο αυτό και συγκεκριμένα στους καταράκτες της Νέδα. Είχε το θέμα αυτό τεθεί σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι η περιοχή αυτή, το σημείο αυτό, εμφανίζει μια πολύ πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδίως κατά το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού και μάλιστα κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι και οι πλέον επικίνδυνοι μήνες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαν τεθεί κάποια προβλήματα που εμφανίζουν, που υπάρχουν στην περιοχή εκεί πέρα από το από τον Δήμαρχο Ζαχάρο, τον κύριο Αλεξανδρόπουλο. Έπρεπε να γίνει αυτή η επιτόπια αυτοψία, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε και εμείς η διεισόμαση και το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν στο οποίο καταλήξαμε, δεδομένου ότι το σημείο αυτό, λόγω και της απαράμιλης φυσικής ομορφιάς που εμφανίζει, δεν μας επιτρέπει να προβούμε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις, γιατί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αλλίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, κύριε Κρετσιώτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν συμφωνήσαμε να προβούμε σε κάποιες ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ως απότερο στόχο τον καθαρισμό του υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί δηλαδή στο σημείο αυτό, καθώς επίσης και σε εργασίες προκειμένου και παρεμβάσεις προκειμένου να διανοηθούν κάποιες άτυπες ζώνες, κάποια πλατώματα. Αντιπυρικές ζώνες στην ουσία, άτυπες. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι αντιπυρική ζώνη αυτό ακριβώς, απλά θα έχουμε κάποια πλατώματα, να τα πω έτσι, ούτως ώστε και να διευκολύνουμε τη στάθμευση των οχημάτων, γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Κρετσιώτη, αυτό που διαπιστώσαμε και είδαμε εκεί είναι ότι τα οχήματα δεν μπορούν να σταθμεύσουν παρά μόνο δεξιά και αριστερά του δρόμου. Αυτό όμως δυσκολεύει πάρα πολύ την κυκλοφορία των οχημάτων και σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ένα πυροσβεστικό όχημα δεν το συζητάμε, δεν περνάει σε καμία των περιπτώσεων. Ακριβώς, δεν μπορεί να προσεγγίσει εύκολα. Πέρα όμως, κύριε Κρετσιώτη, από την δύσκολη πρόσβαση που υπάρχει για ένα πυροσβεστικό όχημα, δεν υπάρχει και εύκολη πρόσβαση για κάποιο ασθενοφόρο σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο, θα πρέπει να διανοηθούν αυτές οι ζώνες, αυτά τα πλατώματα για τις πιο άνετη και πιο εύκολη στάθμευση των οχημάτων. Και κατά δεύτερον, να υπάρξει μια συντήρηση του δρόμου που οδηγεί προς τις καταράκτες της Νέδα, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε σε όλο το μήκος του μια πιο άνετη κυκλοφορία των οχημάτων. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είναι στο στενό εύρος των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, θα υπάρξει μέρημνα από την πλευρά μας, ούτως ώστε άμεσα και πολύ γρήγορα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Θα πρέπει όμως και ο Δήμος, και αυτό άλλωστε συμφωνήθηκε στην σύσκεψη που είχαμε εκεί, να προχωρήσει στην τοποθέτηση κάποιων ενημερωτικών πινακίδων για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Έχετε απόλυτο δίκιο, κινδυνεύει με αλλίωση σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, όμως από την άλλη, η Νέδα τα τελευταία χρόνια και δύο καταράκτες έχουν γίνει ένα σημείο προσέλευσης που δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες. Υπάρχουν ημέρες μέσα στο καλοκαίρι όπου χιλιάδες των επισκεπτών πάνε στους καταράκτες. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή, κύριε Γιαννόπουλε, και φυσικά μπορεί να μην είναι στο απότερο μέλλον, αλλά θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή μια συνολική μελέτη για το πώς μπορεί να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης κυρίως, διότι και το φαράγγι. Σας είδαμε σήμερα στα πλάνα ότι μεταβήκατε μέχρι τους καταράκτες. Ένα δύσκολο φαράγγι. Είναι δύσκολο στην προσέγγιση του, με πολλά γλιστερά σημεία και πολλά σημεία όπου δεν μπορούν
να κρατηθούν αρκετοί εκ των επισκεπτών, με αποτέλεσμα να κρατιέται το ένα στον άλλον. Επικίνδυνες καταβάσεις, επικίνδυνες συνέχεια αναβάσεις, οπότε θα πρέπει να υπάρξει μελλοντικά και μία μελέτη συνολικά για το τι θα συμβεί στο Φαράγγι και πώς θα αξιοποιηθεί όσον αφορά την πρόσβαση κυρίως σε αυτή η περιοχή. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κριαζιώτη, και πραγματικά είναι πολύ εύστοχη η επισήμανσή σας. Εγώ θέλω να πω και να σταθώ στο εξής. Αυτή τη στιγμή θα περιοριστούμε στις ενέργειες και στις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να γίνουν τώρα άμεσα για το φετινό καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα επαναπαυθούμε σε αυτό. Σωστά. Άλιστα, άτυπα στο περιθώριο αυτής της συνάντησης που είχαμε εκεί με όλα τα υπηρεσιακά στελέχη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είπαμε ότι θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες, πάντοτε σε συνεννόηση και με τον Δήμο και φυσικά μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας υπάρχει συνεργασία, ούτως ώστε μελλοντικά να γίνουν όλα αυτά, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη ανάδειξη του Φαραγγιού. Σωστά. Πρέπει όμως να πω, γιατί πραγματικά πρέπει να απονείμουμε τα εύσημα, έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και εξαιρετική δουλειά από το Δασαρχείο Ολυμπίας και από το Δασάρχη τον κύριο Γιακουμή. Ήταν και αυτό σήμερα παρόν στην συνάντηση αυτή. Σίγουρα όμως δεν είναι αρκετές αυτές οι παρεμβάσεις και πραγματικά μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, ούτως ώστε αυτόν το θησαυρό, αυτό το πραγματικά το απίστευτο κάλος που έχουμε, που εμφανίζει αυτή η περιοχή, να μπορέσουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να το καταστήσουμε πιο φιλικό για τον τουρίστα που θέλει να το επισκεφτεί. Άλλωστε, πάντοτε με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, οπότε κάτι ξεκίνησε και σίγουρα κάτι θα δούμε και στη συνέχεια μέσα στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.